Εκείνο που έχει σημασία να υποθεί είναι ότι βρίσκονται πρώτων ευθυνών τους εκείνοι που υπαγόρευσαν τις λύσεις και δεν είναι άλλοι από τους τρεις θεσμούς και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Βρίσκονται πρώτων ευθυνών τους και εκείνοι που επιμένουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο αφενός καταλύει τη δημοκρατία, αφετέρου εξουθενώνει και εξανδραποδίζει την κοινωνία. Και αυτό που πρέπει να γίνει απολύτως αισθητό είναι ότι τέτοιου είδους πολιτικές δεν είναι ανεκτές, όχι απλώς από την ελληνική κυβέρνηση, όχι απλώς από την ελληνική βουλή, όχι απλώς από την ελληνική κοινωνία, αλλά από τη διεθνή κοινότητα όπως αυτή εκπροσωπείται στο πλέον οικουμενικό επίπεδο που είναι ο ΟΗΕ. Το απόγευμα θα γίνει συζήτηση στη Βουλή, κατά την οποία θα ενημερωθεί επισήμως η Βουλή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτή η συζήτηση προκλήθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που για δεύτερη φορά διεκδικεί να ενημερώσει πρωτογενώς και γνήσια το κοινοβούλιο και αυτό λέει πάρα πολλά σε αντιπαραβολή με προηγούμενες πρακτικές και με προηγούμενες κυβερνήσεις. Επίσης θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εξίσου σημαντική είδηση, η οποία δεν βλέπω να σας απασχολεί αλλά με την οποία πρέπει να ασχοληθείτε, είναι το γεγονός ότι έχει εκδοθεί εδώ και αρκετό καιρό και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της Ειδικής Επιτροπής, την οποία δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση, ο προηγούμενος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και η οποία με τους πλέον μετριοπαθείς υπολογισμούς προσδιορίζει την οφειλή της Γερμανίας προς τη χώρα μας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα 280 έως 340 δισεκατομμύρια ευρώ με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς. Νομίζω ότι αυτή η απλή αντιπαραβολή του γεγονότος ότι υπερβαίνει το χρέος ο υπολογισμός ο πλέον μετριοπαθής της οφειλής της Γερμανίας προς την Ελλάδα θέτει και τη γερμανική κυβέρνηση πρώτων ευθυνών της και θέτει και όλους μας προ των προκλήσεων οι οποίες αναδύονται.